Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Δευτέρα 14 Αυγούστου σήμερα και πάμε να δούμε τους τίτλους επικαιρότητας. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Απέραντη θλίψη. Έφυγε από τη ζωή ο ιδιαίτερα αγαπητός συμπολίτης μας Κώστας Ανδρουλής. Συνάντηση Δημάρχου ΚΟΜ με τον Αγροτικό Σύλλογο. Γεμάτη παράδοση, η μουσικοχορευτική εκδήλωση από την Ένωση ΚΟΝ Αθηνών και τον Αρίωνα στη Μαρίνα. Με ρεμπέτικους σκοπούς και αρκετό κόσμο, το αφιέρωμα στη Μαρίκα Παπαγκίκα στο Θεατράκι Καρδάμενας. Πρεμιέρα για τα κονίτσια σε μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική. Άκρος ενδιαφέρον το αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Ζαχαρία Τσιρπανλή στο Χάνι. Στο 100% ενίσχυρος για το προσκύνημα στην Παναγιά Σπηλιανή. Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη τη δωδεκανησιακή κοινωνία η είδηση του θανάτου του θρυλικού ποδοσφαιριστή της δεκαετίας του 80 και μουσικού Κώστα Ανδρουλή, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών. Σύσσωμη η οικογένεια του COS TV τον αποχαιρετά με ένα βίντεο αφιέρωμα στη μνήμη του. Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του θρυλικού ποδοσφαιριστή της δεκαετίας του 80 και μουσικού Κώστα Ανδρουλή. Ο Κώστας Ανδρουλής γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί της Κο. Από μικρός, παίζοντας μπάλα στις αλάνες του νησιού, λάτρεψε το ποδόσφαιρο και αργότερα τη μουσική. Τίποτα δεν του χαρίστηκε στην πορεία της ζωής του, ωστόσο υπήρξε σίγουρα από τους τυχερούς της ζωής, μιας και κατάφερε να κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα και να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο, καθώς υπήρξε πετυχημένος ποδοσφαιριστής τη δεκαετία του 1980, αρχικά σε ομάδες της ΚΟ, όπως ο Ανταγόρας και η ΑΕΚΟΣ, ενώ στη συνέχεια με σκληρή δουλειά κατάφερε και έκανε το μεγάλο βήμα μετακομίζοντας στο νησί της Ρόδου, αφού γρήγορα ξεχώρισε ποδοσφαιρικά και πήρε μεταγραφή για τον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο της Ρόδου, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία στην θρυλική εκείνη ομάδα, πλάι σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές της εποχής, αγωνιζόμενος στην πρώτη και στην β' εθνική κατηγορία, αντιμετωπίζοντας τα μεγαθύρια του ελληνικού ποδοσφαίρου για αρκετά χρόνια. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αφοσιώθηκε στην οικογένειά του, στα δύο του παιδιά και στη σύζυγό του και φυσικά στην αγαπημένη του μουσική, που υπήρξε η δεύτερη μεγάλη του αγάπη μετά το ποδόσφαιρο. Ο Κώστας Ανδρουλής υπήρξε λοιπόν εξαιρετικός μουσικός κιθαρίστας του νησιού μας, κατορθώνοντας να διαγράψει τη δική του ιδιαίτερη πορεία, να αφήσει το δικό του μουσικό στίγμα και να πρωταγωνιστήσει στα μουσικά δρόμενα του νησιού μας, τις χρυσές εποχές της νυχτερινής διασκέδασης, στα μπουζούκια της εποχής εκείνης, στις μπουάτ της εποχής και στα κλαμπάκια, πάντα συντροφιά με την αγαπημένη κιθάρα του. Πάνω απ' όλα όμως, ο Κώστας Ανδρουλής υπήρξε εξαίρετος οικογενειάρχης και καλόκαρδος άνθρωπος, αγαπητός σε ολόκληρη την κοινωνία. Άνθρωπος, με όλη τη σημασία της λέξης, συνετός, χαμηλών τόνων, απλός, αληθινός, πράος και πάντοτε ειλικρινής και φιλικός με όλους. Η οικογένεια του COS TV τον αποχαιρετά με μεγάλη στεναχώρια και πόνο, μιας και η COS έχασε έναν ιδιαίτερα άξιο και σημαντικό άνθρωπο, αγωνιστή της ζωής και από σήμερα σίγουρα είναι φτωχότερη. Καλό παράδεισο, Κώστα! Αλλάζουμε κλίμα. Συνάντηση με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ΚΟ είχε ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς στο γραφείο του παρουσία της Αντιδημάρχου Σέβης Βλάχου, του Κοινοτικού Συμβούλου Νίκου Πατάκου, του Γιώργου Ιωσηφίδη, εκπαιδευτικού και πρωτεργάτη της πρωτοβουλίας Local COS Grown και του μέλους του Αγροτικού Συλλόγου κ. Μονάχα. Εκτός από τα αιτήματα του Συλλόγου, συζητήθηκε η προβολή των αγροτικών προϊόντων στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην παραδοσιακή αγορά της ΚΟ, αλλά και διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τριτογενή
Αθηνή, τον τουρισμό, όπου οι προσπάθειες που γίνονται από το Γραφείο Τουριστικής Προβολής του Δήμου μας αποδίδουν καρπούς με τα συνεχή δημοσιεύματα μεγάλων ΜΜΕ που κάνουν αφιερώματα για τα τοπικά προϊόντα της ΚΟ, αλλά και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Δήμου για την προώθηση των τοπικών μας προϊόντων. Δήμαρχε, συνάντηση εργασίας με τον Αγροτικό Σύλλογο της ΕΚΟ, ποια είναι τα αιτήματα τα οποία σας έθεσαν? Καταρχήν να πω ότι κάθε συνάντηση που έχουμε με τον Αγροτικό Σύλλογο έχει την αξία του και την σημασία του. Τα θέματα που τίθενται κάθε φορά, όπως είχα την ευκαιρία να πω και απόψε, όχι μόνο είναι άξια προσοχής, αλλά θα έλεγα ότι είναι και άξια θαυμασμού, υπό οποία οπτική έχουν ανεβάσει το επίπεδο της προσέγγισης και της φιλοσοφίας με την οποία καταπιάνεται πλέον ο κόσμος της αγροτικής παραγωγής με τον πρωτογενή τομέα. Ένας πιο σύγχρονος τρόπος που προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, που λαμβάνει υπόψη του τα σύγχρονα δεδομένα, όπως είναι για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, η οποία δεν είναι πρώτων πυλών, αλλά είναι ορατή και τα αποτελέσματά της στην παραγωγή είναι ήδη ορατά. Άρα λοιπόν καλούμαστε εκ των πραγμάτων και να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά και να λάβουμε μέτρα. Είναι άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό, με την διαχείριση των πρώτων υλών και άλλων υλών, όπως είναι το πλαστικό, που διατίθενται και που μπορούν να τα εναποθέσουν. Η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, μια θαυμάσια προσπάθεια για την οποία θα σας μιλήσουν σε συνέχεια τα παιδιά, είναι πολλά ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι καλύτερα να τα ακούσουμε από το στόμα τους. Είχαμε πάντως την ευκαιρία και με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και με τον συνάδελφό μου τον Νίκο τον Πατάκο από τον πρωτογενή τομέα και τον Γιώργο τον Μονάχα, ο οποίος έχει ένα διπλό ρόλο απόψη και ως συνεργάτης μου αλλά και ως εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου, να συζητήσουμε πολύ όμορφα και επικοδομητικά. Πρόεδρε, τα αιτήματα που θέσατε στον Δήμαρχο, έτσι να μας επαναλάβετε εντάχει αν μπορείτε. Θα σας πω εντάχει, χαιρόμαστε καταρχήν πάρα πολύ που κάναμε τη συνάντηση με τον Δήμαρχο, να το ευχηθούμε και καλή επιτυχία στις εκλογές. Ο Αγροτικός Σύλλογος σήμερα έβαλε σαν θέματα τη βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή, τους σπόρους του νησιού, όπως είναι το νερό. Να ξεκινήσω με τη βιωσιμότητα. Έχουμε κάνει μία πρόταση φέραμε σήμερα, τη στήριξη του να φέρουμε τον ενεργό Δήμητρα εδώ, ότως ώστε να γίνουν σεμινάρια και επιμόρφωση των αγροτών, να έρθουν νέες τεχνολογίες και οικολογικές τεχνολογίες και να στραφούν περισσότερο προς σε ένα οικολογικό μοντέλο. Το δεύτερο, ένα από τα βασικά θέματα που βάζει πάντα ο Αγροτικός Σύλλογος είναι το νερό. Κάναμε διάφορες προτάσεις στο Δήμο, όπως είναι για τα φράγματα, όπως είναι η καταμέτρηση του υδροφόρου ορίζοντα, η υπεράντελεση από γεωτρήσεις και πιθανόν να μπει και ένα φρένο εδώ, όχι μόνο από το Δήμο. Νομίζω ότι όλοι σαν πολίτες έχουμε την ευθύνη μας και νομίζω ότι φέρουμε μεγάλη ευθύνη ο καθένας ατομικά. Την εξεύρεση λύσης μια οικολογικής λύσης για την διαχείριση των αποβλήτων, όπως είναι πλαστικά και οργανικά αποβλήτα. Και βάλαμε ένα μεγάλο ερωτηματικό εδώ. Είναι να βάλουμε ένα τέλος για να δούμε το θέμα του κορισμού του νησιού, της ενέργειας, του νερού και το μέλλον του νησιού. Νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε σε μια άλλη στρατηγική. Πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό. Την εξεύρεση λύσης για μια λαϊκή αγορά, να καθίσουμε να συζητήσουμε ξανά, να βρούμε ένα μοντέλο το οποίο να βολέψει και εμάς τους αγρότες, να βολέψει και εδώ την τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι είναι κρίμα η ΚΟΣ με τόσο τουρισμό να μην έχει μια λαϊκή αγορά, η οποία να είναι πρότυπο παντού. Έχουμε βάλει να γίνονται συντήρηση των αγροτικών δρόμων, όχι πλέον μόνο για εμάς τους αγρότες, αλλά είδαμε και στην Εύβοια και στη Ρόδο τελευταία ότι τελικά οι αγροτικοί δρόμοι είναι θέμα ζωής και νομίζω ότι μπορεί να σώσει
να σώσει από να μας σωθούμε από πυρκαγιές. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και αυτό το θέμα, να καθαρίζονται οι δρόμοι, να είναι καθαροί, προσβάσιμοι, όχι μόνο για τα δικά μας οχήματα, αλλά και για τα υπεροσβεστικά και για όποια άλλα μέσα χρειαστεί. Και να πούμε ότι ο Αγροτικός Σύλλογος συζητάει πλέον για εθελοντισμό, αν χρειαστεί. Είμαστε να συμμετέχουμε σε μελλοντικές ασκήσεις με την πυροσβεστική, με την πολιτική προστασία. Το θέτουμε και αυτό σαν... Θα ανακαλείστε στις συναντήσεις εργασίες, φαντάζομαι. Ναι, ο Αγροτικός Σύλλογος ήδη το έχει βάλει σαν θέμα στα μέλη του. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό κόσμο που θα είναι θελοντές μέχρι στιγμής. Τέλος, έχουμε βάλει ένα πολύ μεγάλο θέμα στον Δήμαρχο. Ξέρουμε ότι το φράγμα του ΜΙΑ θα υλοποιηθεί. Αυτό που ζητάμε σαν Αγροτικός Σύλλογος είναι ότι το φράγμα του ΜΙΑ, ξέρουμε ότι το έβαλε ο Αγροτικός Σύλλογος ξανά στο τραπέζι με πρόεδρο τον Βασίλη Σακελαρίου, το οποίο ήταν πάντα το έθετε σαν θέμα ο Βασίλης Σακελαρίου. Εμείς νομίζουμε ότι ο Δήμος Σισκό πρέπει να τιμήσει τον Βασίλη Σακελαρίου, όχι μόνο γιατί ήταν στον Αγροτικό Σύλλογο, αλλά γιατί πρόσφερε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο. Να πω και κάτι ακόμα, να τελειώσω. Επίσης, εμείς σαν Αγροτικός Σύλλογος προτείνουμε για τους μελισσοκόμους, προτείνουμε στο Δήμο να δημιουργήσει ένα μελισσοκομικό πάρκο, το οποίο ξέρουμε ότι έχει γίνει ήδη το πρώτο συνέβεια. Νομίζω ότι πλέον είναι πολύ εύκολο να γίνει. Ξέρουμε ότι ο Δήμος έχει τα στρέμματα για να το κάνει και νομίζω ότι θα είναι ένα πρότυπο και για το νησί μας αυτό. Κύριε Σεφίδη, αναφορικά με το COS Local Grown, να θέλαμε να μας πείτε πώς πάνε οι διαδικασίες της τοποθέτησης των συγκεκριμένων υπομνήσεων και το έχουμε δει πλέον και στην δημοτική αγορά να υπάρχει. Ναι, γεια σας και από μένα. Πλέον το COS Local Grown είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Αποτελείται αυτή τη στιγμή από 27 παραγωγούς και αγρότες μέλη του Αγροτικού Συλλόγου. Και υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους, οπότε αν οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Ξεκίνησε μέσα από ένα πρόγραμμα Εράσμου του σχολείου που αφορούσε τη βιωσιμότητα στο δεύτερο λύκειο της ΚΟ πριν από 2 χρόνια περίπου. Και επειδή το πρόταγμα ήταν η βιωσιμότητα, θέλουμε να συνεχίσουμε πάνω σε αυτές τις ράγες και να μην προβάλλουμε απλά τοπικά προϊόντα. Όπως αναφέρθηκε και ο πρόεδρος προηγουμένως, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, οπότε θέλουμε να προβάλλουμε πλέον και να βοηθήσουμε από τη μεριά μας σε όποιο βαθμό γίνεται, να προβάλλουμε προϊόντα που κάνουν και τις ανάλογες προσπάθειες προς μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Το να γίνει συνείδηση να ζητάει ο κόσμος με τη συγκεκριμένο λογότυπο τα προϊόντα είναι στις προθέσεις σας? Φυσικά είναι στις προθέσεις μας. Περιμένουμε ακόμα να τρέξουν κάποια πράγματα και κάποιες χρηματοδοτήσεις και θα το δείτε πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε και με την στήριξη και τη βοήθεια του Δήμου και άλλων φορέων να μπορέσουμε να το προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να, όσο είναι δυνατόν, οι άνθρωποι που επισκέπτονται το νησί μας να το μαθαίνουν κατευθείαν, να το στηρίζουν και αυτοί, στηρίζοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη και ένα καλύτερο περιβαλλοντικό μέλλον και για το νησί αλλά και για τον κόσμο. Η 12η Αυγούστου έχει ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 ως Παγκόσμια ημέρα νεολαίας, η οποία θα επικεντρώνεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Με αυτή την ευκαιρία, ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς προχώρησε στην παρακάτω δήλωση. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέες και οι νέοι σήμερα είναι πάρα πολλές. Ευθύνη μας να συμβάλλουμε ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια που συναντούν καθημερινά και να προωθήσουμε την ενεργή ένταξή τους στην κοινωνία και στη χάραξη του μέλλοντος του τόπου μας. Στάση ζωής να δώσω στις νέες και στους νέους μας βήμα για ουσιαστική και δημιουργική συμμετοχή στα κοινά.
Άλλωστε, το μέλλον μας ανήκει σε αυτούς. Το έκανα πράξη στην παρούσα δημοτική περίοδο, θα το κάνω με μεγαλύτερη ακόμα ένταση τα επόμενα χρόνια. Ας είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας η αφορμή για να προβληματιστούμε, να βοηθήσουμε τους νέους και να επενδύσουμε σε αυτούς, έτσι ώστε το μέλλον μας να βρίσκεται σε καλά χέρια. Αλλάζουμε κλίμα. Με πολύ μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το βράδυ του Σαββάτου η μουσικοχορευτική βραδιά από την Ένωση Κόρων Αθηνών σε συνεργασία με το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Μουσικού Συλλόγου Αρίων, Συνοδεία των Μουσικών Κυριάκου Παπούλη και Ιπποκράτη Πατάκου στη Μαρίνα της ΚΟ. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην πολυετή μουσική παράδοση του τόπου μας, αλλά και στη μεγάλη ερμηνεύτρια της λαϊκής μας παράδοσης, Άννα Σαρή Καραμπεσίνη. Στα πλαίσια της επετείου των 100 χρόνων από την ίδρυση του σωματείου μας, σαν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα επιθυμούσα να πω δύο λόγια για τη δημιουργία, καθώς και τη σημαντική του προσφορά όλα αυτά τα χρόνια. Σε 9 Μαρτίου του 1922, ιδρύθηκε στην Αθήνα από κόσμους μετανάστες, μεταξύ των οποίων επιστήμονες, έμποροι, φοιτητές και εργάτες, ένα σωματείο με την επωνυμία Γενική Ένωση ΣΚΟΝ με έβλημα τον Ιπποκράτη και σκοπό την οικονομική αρρωγή των ΚΟ όπου και αν βρίσκονται, καθές και την υποστήριξη για την πνευματική και υλική τους ανάπτυξη. Με την πάροδο των χρόνων και την ιδραίωση της ιτωλοφασιστικής κυριαρχίας στα Δωδεκάνησα, το σωματείο αυτό θα γίνει η εστία γύρω από την οποία θα συσπηρωθεί η κοακή παροικία της Αθήνας και του Πειραιά, όπου με την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη στήριξη, την αφοσίωση των κοων πατριωτών θα καταφέρει να ανθίσει και να αναπτύξει τις δραστηριότητες του μέχρι και σήμερα. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι στη γενέτειρα γη. Χαιρόμαστε, είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι που σας βλέπουμε ξανά εδώ, όλους μαζί. Ευχόμαστε από καρδιάς να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα, ανέμελα, να απολαμβάνετε τους δικούς σας, τις οικογένειές σας και να γυρνάτε ξανά στον τόπο που επιλέξατε ως δεύτερη πατρίδα με τις καλύτερες αναμνήσεις. Θέλω να σας πω ότι είμαστε υπερήφανοι για όλους εσάς, για έναν έναν ξεχωριστά, για όλα όσα σημαντικά και σπουδαία έχετε καταφέρει και εκεί που βρίσκεστε πάτε την ΚΟ ακόμα ψηλότερα. Να είμαστε όλοι μαζί υπερήφανοι για την ΚΟ. Η ΚΟ είναι το μέλημά μας. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητή Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητή Πρόεδρε της Ένωσης ΚΟΟΝ, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, όλους τους συμπατριώτες, αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες, φίλες και φίλοι, με χαρά σας καλωσορίζουμε στα θερινά Ιπποκράτεια, τα οποία το κοσμούν εκδηλώσεις μία και μία. Από τις βιβλιοπαρουσιάσεις του Φιλιτά μέχρι τις μουσικές χορευτικές βραδιές που κάνει η Ένωση ΚΟΟΝ μαζί με τον Αρίωνα, μαζί με τη Μαρίνα μας, όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε το καλύτερο και πραγματικά σας ευχαριστούμε για τη θερμή ανταπόκρισή σας. Είμαστε κοντά στην Ένωση ΚΟΟΝ Αθηνών, την παρακολουθούμε, συμμετέχουμε και είχα τη χαρά και εγώ φέτος, γιατί η πανδημία μας φρέναρε λίγο, αλλά φέτος είχα τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπήσω το Δήμο της ΚΟΣ στις επετειακές εκδηλώσεις και της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων και της Ένωσης ΚΟΟΝ και πραγματικά είδα πόσο δραστήριοι οι φορείς είναι και τι σεβασμό και κύρος έχουν στην πρωτεύουσα. Άρα λοιπόν τους εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσουν να είναι δραστήριοι στα πολιτιστικά, κοινωνικά, εθνικά ζητήματα, γιατί πραγματικά, όπως είπε και ο Δήμαρχος, τους χρειαζόμαστε. Είστε η φωνή μας, η σημαία μας είναι η ΚΟΣ και ενώνει όλους τους φορείς από όποια θέση και να είμαστε για να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε το καλύτερο για την ΚΟ που αγαπάμε, για την ΚΟ που ονειρευόμαστε να τη φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Σας ευχαριστούμε, καλά να περάσουμε. Σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου, εκπροσωπώντας το ΔΣ του Συλλόγου Αρίων, αλλά και από τη θέση του χωροδασκάλου του Τμήματος Ενηλίκων, να ευχαριστήσω το ΔΣ της Ένωσης ΚΟΟΝ για την πρόταση συνεργασίας. Μία συνεργασία που έχει ξεκινήσει πριν περίπου 25-30 χρόνια φοιτητές στην Αθήνα και προσπαθώντας να διατηρήσουμε και να οργανώσουμε το, έτσι, ένα χορευτικό τμήμα το οποίο πλαισίωνε και εκπροσωπούσε την Ένωση με συμμετοχή σε εκδηλώσεις που έκανε η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων. Αλλά και σαν σύλλογος ο Αρίων τα τελευταία περίπου 10 χρόνια ανεβαίνουμε στην Αθήνα και προσπαθούμε όποτε
μπορούμε να πλαισιώνουμε τις εκδηλώσεις, είτε είναι τα Βάρβαρα, είτε σε εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θεάτρο Πειραιά, είτε στον ΟΛΠ, όπου γινόντουσαν τελευταία οι εκδηλώσεις, να εκπροσωπούμε το νησί μας, την ΚΟ, και βέβαια με μουσικές και χορούς από το νησί μας. Και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί. Ήδη έχουμε πει για κάποιες δράσεις μελλοντικά και στην Αθήνα, για να κάνουμε έτσι πιο έντονη την παρουσία της Ένωσης ΚΟΟΝ στην πρωτεύουσα. Τι θα σας δείξουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε κάνει κάποιες επιλογές σκοπών και χωρών σίγουρα από το νησί μας, αλλά και από διάφορα νησιά της Δωδεκανήσου, έτσι γνωστούς σκοπούς που πιστεύω τους γνωρίζετε όλους. Σίγουρα εννοείται ότι έχουμε συμπεριλάβει και τραγούδια της αγαπημένης μας Άννας, Σαρή Καραπεσίνη, η οποία θυμίζω ότι φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια από την γέννησή της, συμπληρώθηκαν μάλλον 100 χρόνια από την γέννησή της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και στα παιδιά του χορευτικού, τα οποία εν μέσω σεζόν, είναι ο Αύγουστος ο μήνας, έχουν αφιερώσει χρόνο για τις πρόβες, από τον προσωπικό τους χρόνο, από την ξεκούρασή τους, και είναι παρόντες για να κάνουμε έτσι όμορφες εκδηλώσεις. Καλά να περάσετε. Αχ, με το φεγγάνι περπατώ, δυο σμαράκι μου. Αχ, με τα στρακουβεντιάζω, σιγανά, σιγανά, σιγανά και τα πίνω. Και πως ήρες με λαχρινό μου, και πως ήρες τα φρύδια σου. Από την ΚΟ μου πήρε το μυαλό. Την είδα στο τικάκι και μου βάλε μεράκι. Την είδα στο τικάκι και μου βάλε μεράκι. Πίσω για σένα αρρωστήσα. Κακόμοι ρε Μιχάλη, μην πάν αυτόν το χάλι. Μην πάν αυτόν το χάλι, αχ, κακόμοι ρε Μιχάλη. Στην πρώτη γυναίκα που ηχογράφησε ρεμπέτικα τραγούδια στην ΚΟΑ Μαρίκα Παπαγκίκα ήταν αφιερωμένη η βραδιά στο θεατράκι της Καρδάμενας. Πρόκειται για την κατεξοχήν εκπρόσωπο του Σμυρναίκου τραγουδιού, η οποία γεννήθηκε το 1890 στην ΚΟ ως Μαρία Κωνσταντίνα Κατσόρη, που ήταν και το πατρικό της όνομα, ωστόσο ξεκίνησε τα πρώτα της μουσικά βήματα στην Αίγυπτο στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν εγκατασταθεί μόνιμα στην Αμερική, όπου μεγαλούργησε και άφησε
το δικό της μουσικό στίγμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αφιερωματική εκδήλωση συνδιοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδάμενας, ο ΔΟΠΑΒΣ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με το κοινό που έσπευσε να παρακολουθήσει την εκδήλωση να είναι αρκετά ενθουσιώδες καθ' όλη τη διάρκεια του μουσικοχορευτικού αφιερώματος. Πιστοί στο ραντεβού μας εδώ στα Θερινά Ιπποκράτεια, με ακόμα μία αξιόλογη εκδήλωση, με ακόμα μία όμορφη πρόταση από το δικό σας σύλλογο, την Αργό, με τα παιδιά, με τη διοίκηση, τον πρόεδρο και όλα τα μέλη, όλους τους εθελοντές του συλλόγου και την κοινότητά μας. Έχουμε εξαιρετική αγαστή συνεργασία και πάντα όταν συζητάμε και γίνονται οι ζυμώσεις για τα Θερινά Ιπποκράτεια, ξέρουμε ότι η Αργό πάντα θα επιλέξει κάτι ποιοτικό. Ευχαριστούμε λοιπόν για την ανταπόκρισή σας, γιατί πραγματικά εκ των προτέρων λέω και είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε όμορφα. Γιατί η απόψινή βραδιά έχει την υπογραφή της διεθνούς φήμης ερμηνεύτριας και καλλιτέχνητος Κατερίνας Τσιρίδου μαζί με τους εκλεκτούς μουσικούς της, οι οποίοι, αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, είναι από τους ανθρώπους, από τους καλλιτέχνες που διαφημίζουν την Ελλάδα παντού, κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και είναι πραγματικά τιμή να κοσμούν τα Ιπποκράτεια και δει να βρίσκονται εδώ στην Καρδάμενα. Και ένας λόγος που αγαπάμε παραπάνω την Κατερίνα είναι γιατί πάντα θέλει να κάνει μια όμορφη έτσι μίξη και ένα όμορφο πάντρεμα με τα τοπικά στοιχεία εδώ. Με το Λύκειο Ελληνίδων της Καρδάμενας, με τη συμπατριώτησά μας τη Μαρία τη Σιούτα, με το μουσικό τον Κυριάκο τον Παπούλη. Άρα βλέπετε ότι δεν υπάρχει έτσι κανένα είδος αλαζονίας ότι εγώ είμαι η καλύτερη τραγουδίστρια, έτσι και αυτά. Θέλει να είναι εδώ με τους αξιόλογους μουσικού μας, τα ντόπια στοιχεία, γιατί πραγματικά και εμείς είμαστε πολύ υπερήφανοι. Και ένας λόγος λοιπόν ακόμα είναι ότι αυτό το αφιέρωμα είναι στην Κόα Μαρίκα Παπαγκίκα. Μια γυναίκα, μια καλλιτέχνηδα που εκείνη την εποχή του Μεσοπολέμου έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Γεννήθηκε στην ΚΟ και μεσουράνησε πραγματικά, έκανε καριέρα στη Νέα Υόρκη. Εκεί έζησε, εκεί μεγαλούργησε, εκεί πέθανε και οι δίσκοι της πραγματικά ήταν από τους πιο εμπορικούς και ποιοτικούς. Και λέγεται ότι η φωνή της ήταν τόσο ανώτερη που εκείνα τα συστήματα ηχογράφησης εκείνης της εποχής δεν μπόρεσαν να αποδώσουν το μεγαλείο της φωνής της. Τόσο εξαιρετική ερμηνεύτηση. Ήτανε. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που είμαι και σήμερα εδώ μαζί σας στην πάντα όμορφη και φιλόξενη Καρδάμενά μας που φιλοξενεί άλλη μία υπέροχη εκδήλωση. Όπως συνηθίζω και τονίζω, έχουμε μπει σε μία νέα εποχή και στην εποχή αυτή κάθε ένας μόνος του ή ως σύλλογος ή ως χωριό ή ως νησί μπαίνει με τα όπλα που έχει στα χέρια του για να επιβιώσει καταρχάς και αναπτυχθεί στο μέλλον. Εμείς ποιο όπλο έχουμε, τον πολιτισμό μας, την παιδεία μας, τις εκδηλώσεις μας, την κουλτούρα μας. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι αυτά που δίνουν τον πλούτο που βλέπουμε γύρω μας. Με αυτά μπαίνουμε στην εποχή. Και έρχεται μία ακόμα εκδήλωση να προσθέσει σε αυτό το πλωστάσιο. Έρχεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδάμενας να θεσμοθετήσει στην ουσία την εκδήλωση αυτή, κάνοντάς μας πλουσιότερους στη νέα εποχή που γίνεται. Κρατάμε τις παραδόσεις μας, αναδεικνύουμε τους ανθρώπους μας, διαδίδουμε στον κόσμο αρχές, αξίες, ιδανικά και προχωράμε πιο δυνατοί. Εκείνο που λείπει από την αγαπημένη μας ΚΟ, κυρίες και κύριοι, είναι η ταυτότητα. Δεν μας αρκεί η ταυτότητα του τουριστικού νησιού μόνο. Η ΚΟΣ έχει ιστορία και πρέπει να έχει ιστορία και χρειάζεται ένα όραμα, χρειάζεται ένα όνειρο όπου κάτω από αυτή την ομπρέλα θα μπουν όλες αυτές οι αξιόλογες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και θα λάμψουν ακόμα περισσότερο ούτως ώστε να μην καταντήσει το νησί μας στο τέλος με τουριστική λοβοτομή. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι. Η κυρία Βλάχου έχει τη δύναμη να μαζέψει όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους και να προσπαθήσει να μεταλαμπαδεύσει ένα τέτοιο όραμα στους ηθήνοντες, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι θα το αποδεχθούν και θα βάλουν την ΚΟΣ σε μια άλλη εποχή. Καλησπέρα και από εμένα και από τη Δημοτική Κοινότητα Καρδάμενας. Εάν και θεσμικά, Μανώλη μου, θα έπρεπε να με καλέσεις πρώτο, γιατί δεν είναι εδώ ο Δήμαρχος, και θα έπρεπε να είμαι εγώ πρώτος. Ευχαριστώ, συγγνώμη που το ανέφερα και δεν το κάνω για κάποιο σκοπό. Απλά
να τηρούμε τους θεσμούς και να είμαστε, να σεβόμαστε αυτούς που αγωνίζονται για να βγαίνουν σε πέρας και αυτές οι εκδηλώσεις. Ευχαριστώ όλους που είστε εδώ, για να μην μακρηγορούμε, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που είστε κοντά μας. Σεισμός μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στην ΚΟ σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη θάλασσα νότια του νησιού εντοπίζεται το επίκεντρο. Ο σεισμός των 3,1 βαθμών Ρίχτερ στην ΚΟ προέρχεται από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κεφάλου. Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης είναι στα 117,6 χιλιόμετρα. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Καλοκαιρινές βραδιές γεμάτες μουσική και άλλες δράσεις υπόσχονται τα κονίτσια που γίνονται για πρώτη χρονιά από επιχειρηματίες και κατοίκους της περιοχής και αποσκοπούν να γίνουν μια μουσική και πολιτιστική παρέα στην πλατεία που θα αφυπνίσει το ιστορικό κέντρο του νησιού μας. Η πρεμιέρα έγινε την Παρασκευή 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Κονίτσης με συναυλία με τους Ιάσονα Παπούλη, Ελίνα Γερακίτη και Ζωή Τσακονιάτη. Μαζί. Θα σε ξαναμένω κι ο
κόσμος μη σε μένει, ούτε να μη σου καίγεται καρφί. Μακριά σε ξένα μέρη κι ο κόσμος μη σε μένει, ούτε να μη σου καίγεται καρφί. Το καλοκαίρι τώρα σε κάποια φίνα χώρα θα πάμε να γυρίσουμε μαζί. Στήσουμε τσατήρι ζηλευτό. Θα πίνουμε σαμπάνια πριν πάμε για τα μπάνια, με μπουζουκά κι έξυπνο τρελό. Θα πίνουμε σαμπάνια πριν πάμε για τα μπάνια, με μπουζουκά κι έξυπνο τρελό. Εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τους επιχειρηματίες και κατοίκους της πλατείας Κονίτσης και του εμπορικού κέντρου της ΚΟ, το οποίο φέτος ξεχάστηκε από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των Ιπποκρατίων. Σκοπός μας είναι να δείξουμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ και να προκαλέσουμε τους αρμόδιους να φροντίσουν για την ανάπλαση της πλατείας Κονίτσης και την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου, που ενώ λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο, το καλοκαίρι μοιάζει κρανίου τόπος. Είναι δυστυχώς άγνωστη περιοχή σε τουρίστες και Έλληνες επισκέπτες. Επειδή η πρωτοβουλία μας αυτή στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στους επιχειρηματίες του εμπορικού κέντρου, θα θέλαμε εδώ να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της αποψινής εκδήλωσης που είναι Μίλβα, Μουζάκης, Κώστα Μπόντα, Λόγους Καφέ, Απ Καφέ και Σλίπε, Φιλίπε Καφέ, Διπρέσο Καφέ, Σαντάο, Κόσπορ Σέντερ, Κατάστημα Εσωρούχων Μαρία Κόντου, Πλαίσιο, Μίνι Μάρκετ Δήμητρα, Enjoy Travel, Χρυσοχοΐο Διακογιάννη, Λιανικό Εμπόριο Καλλιντικών Νίκης Μάρκου, Λιμνούπολη, Χρυσοχοΐο Ρεΐση, Βιβλιοπωλείο Έκφραση. Ευχαριστούμε και όλους τους άλλους επιχειρηματίες που στηρίζουν τις δράσεις αυτές και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι χορηγοί στις επόμενες εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και είστε απόψε εδώ κοντά μας να απολαύσουμε τη ρεμπέτικη ελληνική βραδιά, μια βραδιά γεμάτη όμορφες νότες από τους εκλεκτούς ντόπιους καλλιτέχνες. Ιάσονα Παπούλη, Ελίνα Γερακίνη και Ζωή Τσακονιάτη. Καλή διασκέδαση, ευχαριστούμε πολύ. Αφιέρωμα στη μνήμη του εκλειπώντος Ζαχαρία Τσιρπανλή, πανεπιστημιακού και ιστορικού συγγραφέα, διοργάνωσε με επιτυχία ο πνευματικός όμιλος Κόνο Φιλιτάς με τη στήριξη του ΔΟΠΑΒ στο πλαίσιο των Θερινών Ιπποκρατίων του 23 στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο της ΚΟ. Για το έργο του αείμνηστου καθηγητή με καταγωγή από την ΚΟ μίλησαν ο καθηγητής του Δημοκρίτιου Κώστας Τσουρής, η πρόεδρος Μαρία Τουλαντά Παρισίδη και το μέλος του Φιλιτά Ξανθή Πιαγρέλη, που ανέγνωσε το βιογραφικό του ΚΟΟΥ καθηγητή. Εκ μέρους της οικογένειας παρίσταται, όπως και οι αδελφές Αλεξανδρίου.
και η άλλη αδελφή, η Κατερίνη Καΐσαρλη Τσιπαλή. Ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας. Είμαστε εδώ για δυσάρεστες στιγμές, αλλά είναι μια οφειλόμενη τιμή για τον καθηγητή Ζαχαρία Τσιπαλή, συμπατριώτη μας. Είχα γράψει μια άλλη εισαγωγή, αλλά το απόγευμα πήρα μηνύματα από τη γυναίκα του Τσιπαλή που μου έστειλε με κούριερ ένα άλλο βιογραφικό και εργογραφία που συμπεριλαμβάνει και τις καινούργιες μελέτες του αείμνηστου. Η Ρόδος και οι νότιες Ποράδες στα χρόνια των Ιωαννιτών Υποτών, 14ο-16ο αιώνας, συλλογή ιστορικών μελετών. Στη συναγωγή συμπεριλαμβάνονται δημοσιεύματα για τις σχέσεις Υποτών και Τούρκων, την παιδεία, την κοινωνία, τη διοίκηση, τη Ρόδο, την Κο, την Ίσυρο, τη Σύμη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το ίδιο επιστημονικό βάρος, αλλά με αντικείμενο σχεδόν αποκλειστικά τη Ρόδο του 16ου και του 17ου αιώνα, έχει το βιβλίο «Στη Ρόδο του 16ου-17ου αιώνα από τους Ιωαννίτες Υπότες στους Οθωμανούς Τούρκους», που εξέδωσε το 2002 το Αρχαιολογικό και Ιστορικό Ίδρυμα Ρόδο, η Αρχαιολογική Υπηρεσία δηλαδή. Αφιερώνεται στη μετάβαση από την Υποτική στη Ρόδο της Οθωμανικής Κυριαρχίας. Ιστορικά γεγονότα, σχέσεις θρησκειών, κρατών και δυνάμεων, κοινωνία, εκκλησία, παιδεία, μνημεία, συνθέτουν τη φυσιογνωμία του νησιού κατά το δύσκολο πρώτο αιώνα της καινούργιας κυριαρχίας και στη συνέχεια κατά τον 17ο. Το βιβλίο δείχνει τη μοναδική άνεση με την οποία κινούνταν στο χώρο και τον χρόνο των ενδιαφερόντων του. Επίσης, με άνεση και ευχαρίστηση διαβάζεται και από αναγνώστες χωρίς ειδικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Να μιλήσουμε λοιπόν περισσότερο για σας. Πώς καταφέρατε, κύριε Τσιπαλή, να βρεθείτε στο ανώτατο εκπαιδευτικό αξίωμα αυτού του καθηγητή του Πανεπιστημίου? Πιστέψτε με, δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε να δώσω πραγματικές εξετάσεις γνώσεων, αλλά και τρόπου διδαχής. Έτσι ασχολήθηκα με τη συγγραφή βιβλίων και κυρίως με την αξιόλογη διδακτορική διατριβή που μου πήρε αρκετά χρόνια να την ολοκληρώσω από το 1963 ως το 1967. Αυτή σας πρόσφερε λοιπόν και την έδρα. Κάπως έτσι γίνεται, αφού αξιολογηθεί ο κάθε καθηγητής, γίνεται βοηθός επιμελητής, υφηγητής επίκουρος και τέλος μόνιμος τακτικός καθηγητής σε οποιαδήποτε πανεπιστημιακή έδρα. Εγώ υπήρξα για 27 ολόκληρα χρόνια καθηγητής. Έχω 2 χρόνια που συνταξιοδοτήθηκα. Εγώ μου λέει γράφω για ιστορία και εσύ γράφεις την ιστορία που φαντάζεσαι ότι θα ήθελες. Τον ευχαριστώ. Η εκδήλωση αυτή ίσως να ακουστεί γιατί ότι ήταν μια προσωπικότητα, ήταν και άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, αιωνία του Σιμνίου. Ας κάνουμε ενός λεπτό σιγή, το οφείλουμε και στον Βασίλη τον Χατζηβασιλείου και στον Ζαχαρία Τσιρπαλή, παρακαλώ. Και για τον Βασίλη Χατζηβασιλείου, ήταν συμμαθητής μου, αγαπητός. Ευχαριστώ. Πιστεύω να το θυμάται και ο αγαπητός Νίκος Ιτσινές. Όταν εκείνος τελείωνε, εγώ βέβαια και μετά βρεθήκαμε βεβαίως εγώ στη Μεγάλη Αλεξάνδρου γωνία και η Ροδότου, το πατρικό μου σπίτι, εκείνος Παναγίτη Σαλδάρη και Ελευθερίου Βενιζέλου. 1969 καλοκαίρι, συγγενής μου εξ αρχιστίας, τον μετέθεσε η Χούντα, η θεοκατάρατη Χούντα, οικογενειακά, όπως και πολλούς άλλους υπαλλήλους, στο βαθύ της Σάμου. Στο τηλέφωνο μου λέει, δεν παίρνεις και την αδελφή σου την Ελισάβετ,
να έρθετε να περάσουμε ένα καλοκαίρι στη Σάμο. Λέω, εντάξει. Αν θυμίστε το πλοίο ο Πανορμήτης, έκανε τη γραμμή Δωδεκανήσου Σάμο. Πήγαμε λοιπόν εκείνο το καλοκαίρι. Κατά σύμπτωση ήταν ο Μακαρίτης ο μπαμπάς του, ο Νίκος ο Τσιρπαλής, οικογενειακός, η γυναίκα του, η κυρία Καλλιόπη, και κάναμε παρέα. Ήρθε και ο Ζαχαρίας. Εκεί γνωριστήκαμε περισσότερο όλο το καλοκαίρι. Απλώς, καταδεκτικός, εργατικός, δεν είχε εγωισμό, σοβαρός και επιστήμον. Ιστορία του δυτικού πολιτισμού, ιστορία, μεσαιωνική ιστορία, βυζαντινή ιστορία, είχαμε πάρα πολλά να πούμε και απλώς θυμάμαι αυτές τις συναντήσεις που είχαμε και μου έχουν μείνει αναξίτηλες στο μυαλό. Αιωνία του στη μνήμη και του Ζαχαρία και του Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν σταματήσουμε να τους υπολογίζουμε και να τους αγαπάμε. Να κρατάτε ζωντανούς τους ανθρώπους στην καρδιά σας. Γιατί δεν το έχουν ανάγκη αυτοί, το έχουμε ανάγκη εμείς. Γιατί όσο κρατάμε τους ανθρώπους που φεύγουν ζωντανούς στην καρδιά μας, έτσι διατηρώμαστε εμείς ακμαίοι και συνεχίζουμε μια πορεία προς το μέλλον, γιατί αυτό μένει σαν παρακαταθήκη. Ας κρατήσουμε λοιπόν τον Ζαχαρία στην καρδιά μας, να ευχηθούμε να είναι όμορφα στον παράδεισο που δημιούργησε ο Θεός για τον άνθρωπο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ανοίγονται αυτή την περίοδο και τα προσεχή χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η επέκταση του σχεδίου πόλης, θα διανυχτούν πάρα πολλοί δρόμοι. Να δώσουμε σε αυτούς τους δρόμους ονόματα διακεκριμένων συμπατριωτών μας. Έτσι θα κρατήσουμε και την ιστορία της ΚΟ ζωντανή και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες. Και θυμάμαι τον Ζαχαρία που ερχόταν για τα συνέδρια και για την ΚΟ και πόσες φορές πραγματικά τον ενθάρρυνε τον Βασίλη, πέρα από τις γνώσεις και το υλικό που του έδωσε ο Ζαχαρίας, γι' αυτό και στον πρόλογο της ιστορίας και στην παρουσίαση του βιβλίου που μίλησε ο Ζαχαρίας, είπε ακριβώς ότι ό,τι και να γραφτεί πολύ πιο πλούσιο, με πολλά στοιχεία νεότερα κτλ. Και περισσότερο, πάντα θα είναι η πρώτη ιστορία του Βασίλη Χατζηβασιλείου. Αυτό που θέλω να καταθέσω είναι το εξής, ότι με είχε πάρει τηλέφωνο ο Ζαχαρίας πριν από 10-15 χρόνια, όταν ετοίμαζε το βιβλίο αυτό, και επειδή ασχολούμαι ως καθηγητής τεχνολογίας με τους ανεμόμυλους, που ήταν και το θέμα μου στο συμπόσιο, αλλά και μάλιστα ο φίλος ο Κώστας, ο Ναύαρχος, ο Κώστας ο Χαρτοφίλης, θα του είχα ετοιμάσει την εισήγηση για τους ανεμόμυλους της Νησίρου, που ασχολούμαι από το 80 με τους και με τους ανεμόμυλους της Νησίρου, αλλά βρήκα. Αυτό θέλω να σας θυμίσω, να σας πω. Βρήκα τόσο πολύ υλικό από τα πρικοσύμφωνα του τελευταίου του βιβλίου για θέματα που, στα πρικοσύμφωνα που πρικοδοτούσαν μία αντένα, δύο αντένες, μισό μήλο. Και ενώ με να μου ζητούσε να του δώσω τα ονόματα των ιδιοκτητών, ήρθε να πάρω πάρα πολλά στοιχεία για την εργασία μου από αυτή την εργασία του Ζαχαρία. Και το θυμάμαι μαζί με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Τσερπανλή, που ερχόταν σε συνέδρια κτλ. Μαζί με τον Χατζηβασιλείου. Και ήθελα να το καταθέσω αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Όταν έγραφε αυτό το βιβλίο για τα πρικοσύμφωνα σεβασμιότατε, χρόνια το δούλεψε αυτό το βιβλίο, μπορώ να σας πω, τα 10 τελευταία χρόνια της ζωής του. Με παίρνει μια μέρα και μου λέει, Θεοδόση, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Να πας... Α, ήξερε όμως ότι τα είχα καλά με τον Εμιλιανό. Και πώς. Ο Εμιλιανός δέχτηκε ένα βιβλιαράκι μου για τους Κολυβάδες και πίσω-πίσω είχα κάνει ένα παράπονο ότι δυστυχώς, εάν είχαμε πληροφορίες από τους κώδικες της Ιεράς Μητροπόλεως, θα είχαμε περισσότερες πληροφορίες και για τους Κολυβάδες της ΚΟ.
Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων της ΚΟ καταγγέλει ότι απολύθηκε εργαζόμενος σε ξενοδοχείο που διεκδίκησε ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και διαμονής. Καταγγέλει επίσης ότι οι εργαζόμενοι μένουν σε Isobox χωρίς νερό, ρεύμα και κλιματισμό. Πάμε στην Ίσυρο τώρα, όπου κατάμεστη από κόσμο είναι και αυτό το καλοκαίρι, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100%, τονίζει ο Δήμαρχος Χριστοφής Κορονέος, ο οποίος επισήμανε πως το νησί έχουν κατακλείσει ομογενείς από Αμερική και Αυστραλία. Αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει από την αυξημένη κίνηση, ο κ. Κορονέος τόνισε πως καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην ίδρυυση και την αποχέτευση, καθώς το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο. Ο Δήμαρχος Νησίρου πρόσθεσε επίσης ότι πολλά θα είναι τα δρομολόγια, κυρίως από την Καρδάμενα, για να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες που θέλουν να επισκεφθούν την Ίσυρο για προσκύνημα στην Παναγιά Σπηλιανή, αφού κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες πιστούς από όλα τα νησιά. Δήμαρχε της Παναγιάς, είναι μεγάλη γιορτή για την Ίσυρο, γιορτάζει ολόκληρο το νησί και πολλής είναι ο κόσμος ο οποίος σε σειραίει για να προσκυνήσει στη Μεγαλόχαρη. Πείτε μας πώς είναι η κίνηση φέτος. Έχουμε πληρότητα 100%, η Ίσυρος είναι γεμάτη κόσμο και όλοι περιμένουμε βέβαια τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου. Είναι η μεγάλη γιορτή της νησίρου, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως αποκαλείται. Και εδώ μαζεύονται όλοι οι νησίδες που βρίσκονται Ρόδο, Αθήνα, Αμερική, Αυστραλία, έχουν πολύ χρόνο φέτος. Και εύχομαι σε όλους καλή Παναγία, πάντα βέβαια σε όλους με υγεία. Η προετοιμασία για το μεγάλο πανηγύρι, πώς πηγαίνει η Δημαρχία? Η προετοιμασία γίνεται από το μοναστήρι, από την εκκλησία. Πάνε καλά από ό,τι γνωρίζω. Και θα είμαστε έτοιμοι για το πανηγύρι, την παραμονή και ανήμερα. Ξέρετε, η παραμονή, το έθιμο, έχει ερευνηθάδα προσφέρεται σε όλο τον κόσμο και ανήμερα είναι κρέας με πατάτες και πάλι προσφέρεται για όλο τον κόσμο. Είναι πολύς ο κόσμος και πολύς ο θρησκευτικός τουρισμός, ο οποίος βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Ίσυρο, Δήμαρχε. Όντως, έχει πολύ κόσμο και πολλοί έρχονται να προσκυνούν στην Παναγία και είμαι την ημέρα της Παναγίας, την παραμονή μάλλον, θα συγγράψει πολλοί κόσμος και από ΚΟ. Έχει πολλά πλοία που φεύγουν από Καρδάμινο, οπότε υπολογίζω και την άλλη γύρω στα 5.000 άτομα. 5.000 άτομα. Ποια είναι έτσι η χρονιά ρεκόρ για την Ίσυρο που έχει προσέλθει περισσότερος κόσμος για να προσκυνήσει? Το 2019, από ό,τι θυμάμαι. Το 2019. Προ-COVID. Προ-COVID εποχή, ναι. Πολύ ωραία. Έπεσε λίγο τα πράγματα, λόγω COVID δεν γίνονται τίποτα. Και μετά ξεκίνησε πάλι το 2022 και τώρα το 2023. Γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο έχουν έρθει πολλοί από άνθρωποι ομογενείς από νησίρι, ομογενείς από Αμερική και από Αυστραλία. Φαντάζομαι ότι έχουν κατακλείσει και τα σπίτια τους. Έτσι ακριβώς, έχουν έρθει αρκετοί από Αμερική, από Αθήνα έχουμε κόσμο, από Ρόδο. Το νησί είναι γεμάτο, πραγματικά είναι γεμάτο με κόσμο και οι δρόμοι είναι γεμάτοι με κόσμο. Είναι πολύ πολύ ωραίο για το νησί μας. Κάτι που δεν συμβαίνει το χειμώνα, βέβαια υπάρχει μια μεγάλη διαφορά το χειμώνα με το καλοκαίρι. Μπορεί και να απεξέρχεται το νησί στις πολύ αυξημένες αυτές ανάγκες των 2-3 ημερών που γίνεται το αδιαχώρητο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο, ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν την καθαριότητα, ίδρυυση, αποχέτευση, προσπαθούμε να τα λύνουμε χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο πολλής κόσμος θέλει περισσότερο νερό, έχουμε περισσότερα ροή λιμάτων. Δουλεύουμε όλοι για να μην έχουμε προβλήματα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή Παναγιά ευχόμαστε. Καλή Παναγιά. Με υγεία. Με υγεία. Να είστε καλά. Γεια σας. Και πάμε στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας Παράρτη Μακώσια, συνεργασία με το ΔΟΠΑΠΣ και την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, προσκαλούν στη θεατρική παράσταση με τίτλο «Αθηνάς Παναγούλη Επιτάφιος» του Γιάννη Σολδάτου με τη Μάνια Παπαδημητρίου σε σκηνοθεσία Κωστή Καπελώνη την Παρασκευή 18 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ στο Ρωμαϊκό Οδείο. Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου της Ξανθή Πισαγρέλη με τίτλο «Η κυρία του Ελαιώνα» διοργανώνει Σταθερινά Ιπποκράτεια, ο ΔΟΠΑΒΣ και ο Πνευματικός Όμιλος ΚΟΝΟ Φιλιτάς το Σάββατο 19 Αυγούστου στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κοχάνη στις 8 το βράδυ. Παρουσιάζουν οι πρόεδρος του Φιλιτά, Μαρία Παρισίδου, ο δημοσιογράφος από την εφημερίδα Βήμα της ΚΟ, Στάθης Πίτσης, και η δημοσιογράφος συγγραφέας Ξανθή Πισαγρέλη.
Κριτική βραδιά διοργανώνει η Δόξα Καρδάμενας με τον καλλιτέχνη Αντώνη Μαρτσάκη στην Παλιά Φαντασία την 5η 31 Αυγούστου. Ο φίλος του ΣΚΟ Αντώνης Μαρτσάκης θα βρεθεί ξανά στο νησί μας και προμηνύεται γλέντι μέχρι πρωίας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ με είσοδο στα 25 ευρώ με φαγητό. Και πάμε να δούμε την αθλητική μας επικαιρότητα. Ένα γεμάτο διήμερο είχαν την τύχη να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στο ανοιχτό γήπεδο της Κεφάλου, αφού ο Αίολος διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το 3-on-3 Basketball Tournament με τη συμμετοχή αρκετών ομάδων και από το νησί και από την Κάλυμνο. Ο κόσμος έδωσε δυναμικό παρόν και τις δύο ημέρες, δίνοντας έναν ξεχωριστό παλμό στη διοργάνωση, ενώ οι περισσότερες αναμετρήσεις ήταν συναρπαστικές και κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Η διοίκηση της ομάδας έβαλε τις βάσεις σε μια διοργάνωση που θέλει να την κάνει και με ρύμνησε για τα πάντα, παρέχοντας μια εξαιρετική φιλοξενία σε όσους βρέθηκαν στην Κέφαλο. Στην ποδηλασία τώρα, στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας για τη συμμετοχή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του 2023 κλήθηκε να συμμετάσχει ο πρωταθλητής Δωδεκανήσου στο αγώνισμα της αντοχής Δίας Δημητριάδης. Συγκεκριμένα, μετά από εισήγηση των Ομοσπονδιακών Προπονητών και απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, προσκλήθηκαν αθλητές σωματείων από όλη την Ελλάδα στις κατηγορίες των ανδρών νέων U23, εφήβων, παιδών, γυναικών, νεανίδων και κορασίδων για να συγκροτήσουν την εθνική ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί από 25 έως 27 Αυγούστου στη Λάρισα. Στην κατηγορία των παιδών επιλέχθηκε και ο αθλητής της Ακαδημίας ΚΟ Δίας Δημητριάδης ως πρωταθλητής Δωδεκανήσου για το 23, αποτελώντας τον πρώτο αθλητή ποδηλασίας της ΚΟ που συμμετέχει σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας. Στο ποδόσφαιρο και ο Στέργος Βρέτης του Δημητρίου, που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Δόξα Καρδάμενας, θα αγωνίζεται πλέον στην αναγέννηση Ασφενδιού, με τους πράσινους να τον ανακοινώνουν και επίσημα. Και πάμε να δούμε την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ άλλο ένα δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο kostv.gr. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.